του. Μπορεί οι τζιχαντιστές να ιτήθηκαν στη Συρία, όπως τουλάχιστον λένε οι αρχές, όμως οι αιματηρές συγκρούσεις συνεχίζονται και οι αναλυτές πιστεύουν πως έτσι δίνεται χώρο στους τζιχαντιστές να επιστρέψουν στη χώρα. Τουρκία και Συριακές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει επιθετικές επιχειρήσεις στη χώρα, ανεβάζοντας σε νέα επίπεδα την αγριότητα και ένταση των μαχών. Ανατολική Γούτα, Ιντλίμπ και Αφρίν είναι οι τρεις περιοχές όπου επικεντρώνονται οι βίαιες συγκρούσεις σε αυτή την περίοδο. Στην Ιντλίμπ, ο Συριακός στρατός προχωρά προς τα νότια με στόχο να ανακτήσει την πόλη από τον έλεγχο τρομοκρατικής οργάνωσης που στο παρελθόν συνεργαζόταν με την Αλ-Κάιντα. Όμως οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους έχουν εισέλθει στην Ιντλίμπ και κάνουν τις δικές τους κινήσεις προπαγάνδας. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο τουρκικός στρατός συνεχίζει την επίθεση στην Αφρίν, έχοντας ξεκινήσει την επιχείρηση από τις 20 Ιανουαρίου. Στόχος των Τούρκων είναι να διώξουν τους Κούρδους από την περιοχή, όμως αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Οι τουρκικές δυνάμεις μετρούν ήδη 7 νεκρούς στρατιώτες. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν πως η έκταση και η αγριότητα των επιθέσεων έχει αυξηθεί δραματικά, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται πολλοί άμαχοι.